Πικρά, ρε παιδιά. Πολύ πικρά. Πικρά γιατί η ομάδα είχε φιλοδοξία, αλλά πλήρωσε αυτό το κακό παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο με το... τη Βραζιλία και την απώλεια της λίγης. Βλέξαμε κυριολεκτικά και σήμερα που είχαμε μια ευκαιρία να διορθώσουμε το λάθος, φτάσαμε στην πηγή και δεν είχαμε νερό. Κρίμα για τον κόσμο που είναι εδώ κυρίως. 80 άνθρωποι έκαναν 8.000 χιλιόμετρα, έβγαλαν την ψυχή τους, έβγαλαν την πρώτη φωνή τους. Παιδάκια από 8-10 χρονών μέχρι ηλικιωμένοι άνθρωποι που θα πάει στο γήπεδο. Φώναξαν πολύ από εκεί την ομάδα και από κρίμα. Περιμέναμε περισσότερα, ωστόσο δεν τα καταφέραμε, δεν είναι. Αυτό, ναι, είναι μια αλήθεια. Και δεν τα καταφέραμε, είναι, συμπληρώνουμε 10 χρόνια που δεν τα καταφέρνουμε τώρα. Mm-hmm. Δεν είναι, τι να πω. Έχουμε πλέον, νομίζω ότι είμαστε μια μέτρια ευρωπαϊκή ομάδα. Δεν καταφέρνω να πούμε στις 8 καλύτερες του κόσμου. Τα κατάφεραν οι Τσέχοι, άξιοι άνθρωποι. Κέρδισαν τους Τούρκους, διέλυσαν τους Βραζιλιάνους. Και εμείς σήμερα πήγαμε να τους κερδίσουμε στην Ευρώπη. Κύριε Μιλούση, γίνεται λόγος και για τη διαιτησία. Μπορούμε να σχολιάσουμε κάτι για αυτό. Εντάξει, εμείς αυτό που είδαμε είναι ότι τα δύο φάουλ τώρα με το κούμπο, τώρα δεν έχουμε κάμερα μπροστά και replay. Mm-hmm. Αλλά με το ζωντανό, με το γυμνό μάτι, ας πούμε, τα δύο φάουλ δεν φάνηκε να είναι, ας πούμε, τα δύο επιθετικά που χρειάζεται ο Γιάννης. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο έπαιξε σίγουρα και αυτό το ρόλο του. Αλλά είναι, φτάσαμε στην τελευταία στιγμή να το συζητάμε. Ας βάζαμε τα 4 τρίποντα συνεχόμενα που χάνουμε 3 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. 4 τρίποντα συνεχόμενα και το βάζουμε αυτοί. Ας προσέχαμε, ήμασταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο, γιατί να πάμε μια διαφορά 10 πόντων, πήγαμε μείον 1. Έτσι, Δημήτρη, δεν είναι μόνο το Αντετοκούμπο, ας δούμε και τα υπόλοιπα. Εμείς είμαστε 7 σερέοι εδώ, είμαστε καλά όλοι. Στεναχωρημένοι μεν καλά δε, αλλά να ξέρετε ότι έχουμε να εκφράσουμε και ένα δημόσιο ένα παράπονο. Θα το κάνουμε στο Πανελλήνιο, αλλά το κάνουμε πρώτα στο δικό σας το σταθμό που ανήκει στην πόλη μας και μας δίνει αυτό το βήμα κάθε φορά και σας ευχαριστούμε. Έχουμε ένα παράπονο από τους παίχτες. Δεν μπορεί χάσεις κερδίσεις να τελειώνει το ματς και να μην έρχεται να χαιρετήσεις. Δεν γίνεται αυτό. Προχθές χαιρέτησε μόνος Λούκας. Και σήμερα χαιρέτησε μόνο Μπουρούς, κανείς άλλο δεν χαιρέτησε. 80 άνθρωποι ήμασταν στην Κερκίδα, ξέρετε. Mm-hmm. Οπότε είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Όφυλαν να περάσουν και να πούνε ένα ευχαριστώ, έτσι. Φυσικά, φυσικά, το βλέπουμε και από τους... Όφυλαν να γυρίσουν, να χειροκροτήσουν. Mm-hmm. Δεν λέω να χαιρετήσουν, δεν λέω να έρθουν να μας δώσουν αυτόγραφα. Αλλά εμείς χάνουμε και κερδίζουμε με την ψυχή μας. Δεν μπορεί το τέλος να μην γυρίσει να χαιρετήσει καθόλου. Και το λέω, δεν το λέω για μένα, πάω τόσα χρόνια και το έχω συνηθίσει πια. Το λέω για τον Κουσμάκη που έρχεται εδώ και μένει απογοητευμένος. Μήπως ήταν τώρα, αυτό για να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου, μήπως ήταν και φορτισμένοι έτσι αρνητικά και... Αλλά θα έπρεπε προφανώς, έτσι. Δεν έχει σημασία αυτό. Εγώ σας λέω, εμείς όταν χάνουν, φωνάζουν έτσι περισσότερο. Mm-hmm. Αυτοί όταν χάνουν δεν μπορούν να γυρίσουν να μας χαιρετήσουν. Μάλιστα. Το λέω πρώτη φορά δημόσια, γιατί εκφράζω όλους αυτούς τους ανθρώπους από όλη την Ελλάδα, έτσι ήταν εκείνη μέσα στην Κερκίδα. Mm-hmm. Και σας λέω, πραγματικά περίμεναν αυτό στο τέλος. Ένα χάζι είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. Αυτοί θα γυρίσουν στα σπίτια τους, εμείς θα μείνουμε εδώ.